Στο τιμόνι του ΕΚΑΒ Κρήτη βρίσκεται πλέον ο Ανέστη Κιούλπαλη, που μέχρι πρώτη ήταν διευθυντή τη μονάδα αντατική θεραπεία του Βενιζέλαιου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ένα νέο στίχημα σε μια θέση απαιτητική, όπω εξήγησε ο νέο διευθυντή, που δεν έκρυψε την ελπίδα του και την πρόθεσή του παράλληλα να προσπαθήσει από κοινού με του συνεργάτε του, προκειμένου να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο το έργο του ΕΚΑΒ που λειτουργεί υποδειγματικά εδώ και πολλά χρόνια. Ο στόχο είναι ένα ΕΚΑΒ το οποίο θα είναι αποτελεσματικό, θα μειώσουμε όσο το δυνατόν α, τα, τις επιπτώσεις κυρίως από τα σοβαρά τροχιά αλλά και τους οσμιδιούς θανάτους και τα, τα, υπόλοιπα που καθημερινά καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ε, παραμένοντας α, ένας δημόσιος φορέας α, χωρίς α, που προσφέρει στον κάθε άνθρωπο α, αυτό που χρειάζεται, χωρίς να χρειάζεται να το χέρι Στόχο είναι το Εθνικό Κέντρο Άμεση Βοήθεια να μπορέσει να ανταποκριθεί στι αυξημένε απαιτήσει που έχει η Κρήτη, ενώ ήδη ενημερώνεται ο κ. Κιούλπαλη για όλα όσα αφαιρούν το έργο που καλείται να προχωρήσει. Όπω εξήγησε, επικεντρώνει το ενδιαφέρον του και σε κινήσει που μπορούν να γίνουν με αλλαγέ τομέων και ιδρύσει νέων, έχοντα ήδη εξετάσει το πλαίσιο των προτάσεων που πρόσφατα κατέθεσε και ο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Ιγουμενίδη για την εξομάλυνση προβλημάτων και κάλυψη από το ΕΚΑΒ περισσότερων περιοχών που σε αυτή τη φάση είναι απομακρυσμένοι από τι έδρε των περιφερειακών τομέων του ΕΚΑΒ. Έχουμε ήδη μιλήσει με τον κύριο Μενίδη, yeah. <coughs> μου είχε δώσει τις προτάσεις του. Ε, θα τα δούμε αυτά, ε, τι από όλα αυτά μπορεί να, ε, είναι να βοηθήσουν ή, 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 αν δεν μπορεί να εφαρμοστούν. Θα, θα δούμε ένα-ένα, ένα-ένα ε, θα, θα το κρίνουμε. Ήδη λειτουργεί ε, τομέα ε, στο ρέθιμνο του Καβρού που είναι καινούριο τομέας και τώρα στελεχώνεται οριστικά. Ε, θα δούμε πού αλλού μπορούμε να αναπτύξουμε και κι άλλες δραστηριότητες. Ο κύριο Κιούλπαλη πάντω δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον ανήμνηστο διευθυντή του ΕΚΑΒ Κρήτη, Δημήτρη Βουραχάκη, με τον οποίο, όπω εξήγησε, μοιράζεται το ίδιο όραμα για την ορθή, ναι, μεν λειτουργία του ΕΚΑΒ, αλλά ταυτόχρονα την εξωστρέφειά του με την εκπαίδευση προ την κοινωνία και του φορεί να αποτελεί επίκεντρο, πατώντα σε αυτό που αξέχαστα έλεγε ο Δημήτρη Βουραχάκη, ότι με την αγάπη ζεσταίνονται οι καρδιέ, αλλά με την εκπαίδευση σώζονται. Ο ο Δημήτρη ήταν ένα οραματιστή. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. <Ρεβ> και οι επόμενοι όμω, οι διευθυντέ, ο Νίκο Ζωζάν Κουδάκη και η Μαγδαϊζάκη, συνέβαλαν κι αυτοί στο να υπάρχει αυτή η σημερινή λειτουργία που από ό,τι έχω διαπιστώσει, βρισκόμαστε σε καλό επίπεδο.